Είμαστε στην κόκκινη τη γωνιά. Ένα στέκι για τα νέα ζευγάρια, για τις νέες γυναίκες. Τι μπορούμε να πούμε για τη φετινή έκθεση? Για τη φετινή έκθεση μπορούμε να πούμε ότι, όπως βλέπετε και από το χώρο, έτσι θέλουμε, έχουμε πάρει το σχήμα της, από τα βαγόνια θέλουμε να θυμίζει το τρένο της Επανάστασης, για να δώσουμε στους επισκέπτες και ειδικά στις γυναίκες, τις επισκέπτρες του φεστιβάλ, τις νέες γυναίκες, να μάθουν από πρώτο χέρι τις πρωτοπόρες και επαναστατικές θέσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για την ισοτιμία των γυναικών. Για το πώς θα είναι η κοινωνική θέση της γυναίκας στο σοσιαλισμό, τι είναι το πραγματικά προοδευτικό τον 21ο αιώνα με βάση σύγχρονες δυνατότητες, επιστήμης και της τεχνολογίας. Για το πώς δηλαδή και πώς οι γυναίκες, τι πρέπει να κάνουν οι νέες γυναίκες σήμερα, κάθε ηλικία, οι μαθήτριες, οι φοιτήτριες, για να παλέψουν για τις ανάγκες τους, στη μόρφωση, στην εργασία, συνολικά για τη ζωή τους. Αυτό είναι το θέμα της εκθεσής μας και ήδη από χθες, από την πρώτη μέρα και σήμερα όπως φαίνεται του φεστιβάλ, υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Ψάχνει ο κόσμος κιόλας στο στέκι μας, έτσι μας αναζητά, γιατί έχει πάρα πολλούς προβληματισμούς οι κοπέλες. Και από αυτά που ακούνε σίγουρα και στις σχολές τους, είτε στα σχολεία, είτε αυτά που τα ζητήματα της επικαιρότητας απασχολούν, όπως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα η πολύμορφη βία κατά των γυναικών, και που απασχολεί έτσι τις νέες γυναίκες, και συζητάμε για τις οικονομικές και τις κοινωνικές αιτίες αυτού του ζητήματος με πάρα πολλές κοπέλες που επισκέπτονται στο φεστιβάλ, καθώς και για άλλα σύνθετα κοινωνικά ζητήματα, για τις διακρίσεις και το πώς τις βιώνουν οι ίδιες στη ζωή τους, στη σχολή, στο σχολείο, στην οικογένεια, και σίγουρα τους αρέσει που συζητάμε και που δίνουμε έτσι μία διέξοδο για το τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να στέκονται και οι ίδιες να μπουν καταρχάς στην κοινωνική δράση, στον αγώνα για τα δικαιώματά τους. Με βάση και τα τελευταία 2 χρόνια της πανδημίας, με βάση τις αλλαγές στα εργασιακά, τα νέα ζευγάρια τι συζητάνε πάνω σε αυτά τα προβλήματα? Σίγουρα συζητάνε το πόσο έχει δυσκολέψει τη ζωή τους όλη αυτή η κατάσταση, έτσι καταρχάς η αντιλαϊκή διαχείριση στην ουσία της πανδημίας, και όντως όπως είπατε για όλο αυτό το μπαράζ νομοσχεδίων και αντιλαϊκών νόμων που περνάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει σφίξει, να το πω, το ζωνάρι για τη λαϊκή οικογένεια, και φαίνεται και ειδικά στα νέα ζευγάρια που προβληματίζονται για το πώς θα ξεκινήσουν τη ζωή τους, για το πώς μπορούν να επιλέξουν το οτιδήποτε. Δηλαδή φαίνεται στην πράξη σίγουρα όλος οι καταναγκασμοί που βιώνει κάθε νέος άνθρωπος και αντίστοιχα ένα νέο ζευγάρι για μια σειρά δικαιώματα που δεν μπορεί να έχει σήμερα, όπως είναι ας πούμε το σπίτι, όπως είναι ο ελεύθερος χρόνος που πρέπει να περνάνε μαζί και μπορούν, γιατί όταν δουλεύεις 10 ώρα και 12 ώρα προφανώς δεν έχεις χρόνο για την ψυχαγωγία, για να δεις τον άνθρωπό σου, τον σύντροφό σου, τη συντροφισά σου. Οπότε σίγουρα αυτά τα ζητήματα, και σίγουρα εννοείται ο οικογενειακός προγραμματισμός, απασχολεί σε πιο ηλικίες, δηλαδή έτσι κάπως των 30 γύρω να το πούμε έτσι, για το πώς προφανώς το κάθε ζευγάρι θα μπορεί να προχωρήσει αν θέλει στην δημιουργία οικογένεια. Τέτοια είναι τα ζητήματα που συζητιάνουμε και απασχολούν τα νέα ζευγάρια. Και να πω κιόλας εδώ ότι ανάρβαστη κιόλας γίνεται και η έκδοσή μας που κυκλοφορεί τις μέρες του φεστιβάλ, που είναι τα υλικά της Συνόδου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ με θέμα «Η εξειδικευμένη δουλειά της ΚΝΕ στις νέες γυναίκες, όρος και προϋπόθεση για να γίνουμε πιο πολύ και πιο ικανοί στην πάλη για τον σοσιαλισμό», που μπορείτε να το βρείτε στην κόκκινη γωνιά.